Στη Λούρδη της Γαλλίας, επίσκοποι που συμμετέχουν στην εξαμηνιαία σύνοδο των καθολικών ιερέων της χώρας προσευχήθηκαν γονιπετής και ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό για τη σεξουαλική κακοποίηση στους κόλπους της Εκκλησίας. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Σύνοδος είχε αναγνωρίσει επίσημα τη θεσμική ευθύνη της Εκκλησίας για τα περιστατικά. Ωστόσο, ο επίσκοπος της Σαλόν, Φρανσουά Τουβέ, διευκρίνησε ότι η κίνηση του Σαββάτου δεν αποτελεί αίτημα για συγχώρεση από τα θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης. Σήμερα το πρωί δεν ζητήσαμε συγχώρεση από τα θύματα. Αυτό είναι περισσότερο θέμα διαπροσωπικής σχέσης ανάμεσα στον επίσκοπο και το θύμα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε συγχώρεση από ανθρώπους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι να τη δώσουν. Οι εργασίες της εξαμηνιαίας συνόδου διεξάγονται στον απόϊχο της δημοσιοποίησης έκθεσης ανεξάρτητης επιτροπής για την κακοποίηση στη Γαλλική Εκκλησία. Η έρευνα αποκάλυψε ότι περίπου 330.000 παιδιά έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης τα τελευταία 70 χρόνια, είτε από κληρικούς ή από λαϊκούς που απασχολούνταν σε εκκλησιαστικά ιδρύματα.